Λαμία Πόλης 87 και 7, δεύτερη ώρα από το Όλα Λάθος. Και έχουμε κόσμο στο στούντιο. Έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη παρέα με αφορμή την παρουσίαση του νέου του βιβλίου. Είναι εδώ ο κύριο Νίκο Μιχαλόπουλο. Καλό σα μεσημέρι. Καλό σα βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Εμεί ευχαριστούμε πολύ. Το υπέροχο στούντιο, πρέπει να πούμε. Τρομερή θέα. Ωραίο <laughs> κλίμα. Τέλεια. Ε, χαιρόμαστε κι εμεί να δουλεύουμε εδώ και <laughs> νομίζω <laughs> ότι βγαίνει και, και προ τα έξω και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σα λόγια και, και για την αποδοχή. Ευχαριστώ Πώ είστε? Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενο που είμαι στην πόλη σα για πολλωστή φορά. Έχω έρθει πολλέ φορές στη Λαμία και για παρουσιάσεις αλλά και για αθλητικούς λόγους στο παρελθόν και για διάφορα πράγματα. Τώρα σε μια πολύ ωραία συγκυρία mm -hmm. γιατί είχα σήμερα την ευκαιρία να επισκεφτώ το 15ο Δημοτικό Σχολείο όπου κάναμε μια έτσι πολύ ωραία παρουσίαση και συζήτηση με τα παιδιά των μεγάλων τάξεων mm -hmm. με αφορμή κυρίως τα τρία τελευταία μου βιβλία «Τις κορυφές μέσα μας» Το αντι bullying graphic novel. Θε να παίξουμε, όμω όλα τα πράγματα στη ζωή δεν είναι παιχνίδι, που όπω καταλαβαίνετε αφορά στο bullying. Mm -hmm. Και το τελευταίο μου παιδικό που είναι το πολύχρωμο παιδί και έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα. Ε, πείτε μου για την επαφή σα λίγο με τα σχολεία. Να προσθέσω ότι η βασική όμω αφορμή του ταξιδιού είναι η απόψινή μα παρουσίαση στο βιβλιοπωλείο επίπεδο για το νέο σα βιβλίο. Ακριβώ. Απαιτείται πολλή για να γίνει νέο. Σωστά. Το οποίο μόλι κυκλοφόρησε αρχέ Μαρτίου, κάναμε την παρουσίασή του στο public στην Αθήνα mm -hmm. στο Σύνταγμα. Και πραγματικά το επίπεδο είναι για μένα ένα χώρο και πολύ οικείο και πολύ αγαπημένο. Επιμελείται και όλες τι παρουσιάσει στα σχολεία και νομίζω θα έχουμε ένα ξεχωριστό βράδυ όπω και τα προηγούμενα που είχαμε ζήσει τι προηγούμενε φορέ. Και ένα πάρα πολύ ωραίο vibe αυτό ο χώρο, η Ελληνική. Πραγματικά. Είναι. Και ξέρετε, είναι ένα χώρο τον οποίο δεν τον βρει εύκολο ούτε στην Αθήνα. Ναι. Θέλω να πω ναι. Δηλαδή, νομίζουν όλοι ότι στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι χώροι. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ένα χώρο που να αισθάνεσαι ότι είναι και χώρο πολιτισμού ταυτόχρονα, αλλά μπορεί να φιλοξενήσει και εκδηλώσει. Έχει ένα υπέροχο αίθριο που ετοιμάζουν τώρα κάτω, το χώρο mm -hmm. των εκδηλώσεων. Ε, αγαπησιάρικο, ζεστό και υψηλού επίπεδου. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και ε, Μας χαροποιεί που έχουμε τε, ένα τέτοιο χώρο εδώ στην ε, Λαμία. Ε, πείτε μου λοιπόν λίγο για τις επισκέψεις σας με τα σχολεία, για, τις επαφή, για την mm -hmm. επαφή σας με τα παιδιά. Ε, και σε σχέση με το bullying, γιατί yeah. είναι ένα θέμα το οποίο όλο και ξανάρχεται στην επικαιρότητα, το ξεχνάμε λίγο, mm -hmm. το ξαναμαθαίνουμε με άσχημο τρόπο δυστυχώ. Πώ βλέπετε τα παιδιά να αντιμετωπίζουν το bullying. Συνέβη κάτι μαγικό σήμερα, πρέπει να σα πω, στο 15ο mm -hmm. δημοτικό Σχολείο, και αυτό μπορώ να σα το επιβεβαιώσουν και οι δάσκαλοι του που βρεθήκαν εκεί. Γιατί αφού κάναμε όλη αυτή τη συζήτηση με τα παιδιά, και εγώ πάντα μιλάω μέσα από προσωπικέ ε, ιστορίε κυρίω, mm -hmm. όλε μου τι παρουσιάσει, είτε πρώτη για παιδιά είτε για μεγάλου. Ε, γιατί εγώ ήμουν ένα παιδί που δέχτηκε μπούλινγκ, πρέπει να σα πω, στη ζωή του. Όταν ξεκίνησα να κάνω αθλητισμό εκεί στι τελευταίε τάξει του δημοτικού σχολείου, μέχρι να ξεκινήσω, ήμουν ένα παιδάκι από αυτά που λέμε τα μη δημοφιλή. Δηλαδή ήμουν ο κοντό παχουλό και το αγόρι που δεν έπαιζε ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εκρηκτικό συνδυασμό είναι αυτό. Από την παιδική μου ηλικία. Ε, δεν <Για> μιλήστε μου γι' αυτό. Δεχόμουν όλο λοιπόν αυτό τη του περιθωρίου, ας πούμε, και της ταμπέλας, που ήταν πάρα πολύ σκληρό. Και ήμουνα και ένα παιδί το οποίο δυστυχώς δεν είχε τους γονείς του δίπλα στο όνειρό του να γίνει αθλητής. Γιατί ήταν και άλλα τα χρόνια, αρχές δεκαετία του 80, το να λέει ένα παιδί το ότι θέλει να κάνει αθλητισμό δεν ήταν εύκολο και αποδεκτό και κυρίως αθλητισμός τότε ήταν το ποδόσφαιρο. Mm -hmm. Οπότε όλοι φοβόντουσαν όλο αυτό το, το, σκηνικό και το κλίμα και νόμιζαν ότι θα είναι η αιτία του να αφήσει τα μαθήματά σου και το διάβασμά σου. Έτσι πρέπει να σα πω ότι μου λείψαν πάρα πολλοί γονεί μου σε αυτό το όνειρο και χωρί να το καταλαβαίνουν, εννοείται δεν κάτι για να με πληγώσουν, για Να με βοηθήσουν τα κάναν τότε. Απλά δεν είχαν τη γνώση. Μου περνούσαν όμω για πολλά χρόνια ένα περίεργο μήνυμα ότι αυτό που κάνω δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη αξία. Γι' αυτό και όταν πρώτον εθνική ομάδα και αγωνιζόμουν στο εξωτερικό, δεν πήγαινα ποτέ καλά στου αγώνε. Γιατί... Τη ε, ψυχολογία αυτή. Κουβαλούσα, ξέρετε αυτό, το, το να γυρίσει από τον αγώνα και να σε ρωτάνε οι γονεί σου, που είναι οι πιο αγαπημένοι σου άνθρωποι, το πιο αγαπημένο και στενό περιβάλλον. Γιατί ήμασταν και μια πολυδεμένη οικογένεια. Πώ πέρασε και όχι πώ πήγε. Ε. Ε, ξέρετε περνάει περίεργα μηνύματα μέσα ναι γιατί περνάει ενδόμηχα ότι τελικά δεν είναι κάτι σημαντικό ακριβώς, είναι απλώ ένα παιχνίδι ακριβώς, ναι. ακριβώς αυτό οπότε μιλώντας έτσι είμαστε τα παιδιά κυρίως για την προσωπική μου ιστορία και για όλο αυτό το μπούλινγκ που δέχτηκα και ήταν πολύ σκληρό τότε απλά τότε δεν είχα μόνομα τα... οι καταστάσει ήταν οι ίδιες ναι, ναι, ναι. σηκώθηκε ένα κοριτσάκι ξαφνικά επάνω πρέπει να σα πω μέσα στα κλάματα για να ζητήσει, τι λέτε, συγγνώμη για αυτό που είχε κάνει σε μία συμμαθήτριά τη, που τώρα καταλάβαινε πόσο σκληρό ήταν, η οποία καθόταν ακριβώ πίσω τη και η οποία ήδη είχε αρχίσει να κλαίει κατά τη διάρκεια mm -hmm. τη παρουσία και τότε κατάλαβε και εκείνη το λάθο. Και ξέρετε, ήταν μαγικό. Εμένα μου συμβεί πολλέ φορέ σε σχολεία να σκόνονται παιδιά, κυρίω όμω από την πλευρά του θύματο, mm -hmm. που θέλουν να μοιραστούν την ιστορία του. Και θέλουν κιντό να το βγάλουν από πάνω του και να, να μιλήσουν. Γιατί αυτό που και εγώ θέλω να επικοινωνήσω με τα παιδιά, κυρίω για αυτό το θέμα, είναι ότι η σιωπή είναι το μοναδικό προστατευτικό κουκούλι για ένα φαινόμενο σαν το bullying. Mm. Και αυτό γιατί όλοι καταλαβαίνουμε γιατί ο θήτη δεν μιλάει, γιατί καταλαβαίνει όλο ότι κάνει κάτι κακό και έτσι όλο αυτό το περιβάλλει με μια μυστικότητα. Όμω έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε γιατί δεν μιλάει συνήθω το θύμα. Και το θύμα, ξέρετε, δεν μιλάει μόνο γιατί φοβάται. Το θύμα δεν μιλάει γιατί ντρέπεται. Και ντρέπεται γιατί ακριβώ του έχει περάσει πολύ βαθιά μέσα του ότι αυτή η συμπεριφορά του αξίζει. Γιατί είναι αυτό για τον οποίο τον κατηγορούν. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο να το πάθει ένα παιδί σε μικρή ηλικία. Πρέπει λοιπόν πολύ νωρί να καταλάβει ένα παιδί ότι η αξία του είναι πάρα πολύ μεγάλη, ακριβώ επειδή και μόνο ζει στη ζωή και είναι αυτό που είναι, ότι κάθε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που μπορεί να φέρνει και με το οποίο γεννήθηκε δεν έχει να κάνει με κανέναν άλλον και δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρει κανέναν άλλον και έτσι δεν θα έπρεπε να στοχοποιείται για αυτό. Η διαφορετικότητά μα είναι το όπλο μα ή άλλως, αυτή τη στιγμή. Είτε το καταλαβαίνουμε, είτε όχι. Αυτή είναι η ουσία του πράγματο και καλό είναι να το καταλάβουμε όλοι και να ανοίξουμε λίγο τι καρδιέ μα και τα μυαλά μα και να κάνουμε να δώσουμε έναν κόσμο λίγο καλύτερο σε αυτά τα παιδιά. Αυτό λοιπόν το μαγικό συνέβη σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ξεκινάω στη Λαμία με τι καλύτερε προποθέσει. Πάντα ξέρετε, οι παρουσιάσει μου έχουν κάτι το ζεστό. Δεν θέλω να τι ονομάζω παρουσιάσει, γιατί ο κόσμο όταν ακούει παρουσίαση βιβλίου, ξέρετε, φαντάζεται έναν βαρετό άνθρωπο πίσω από ένα γραφείο που διαβάζει αποσπάσματα βιβλίου. Το και με, και εγώ το βαριέμαι πάρα πολύ. Δυστυχώ έχουμε αυτή την εντύπωση. Εμένα είναι ένα ταξίδι. Σχεδόν το βιβλίο δεν το αγγίζω. Και πολλέ φορέ οι άνθρωποι μελούνται τι παρουσιάσει μου και ο εκδοτικό μήκο μου λέει ότι πρέπει ξέρεις, να λέμε και κάτι <laughs> για το βιβλίο, α πούμε. <laughs> Αλλά νομίζω ότι το βιβλίο θα το ανακαλύψει ο κόσμο ούτω ή άλλω, αν θέλει. Το θέμα είναι να καταφέρει με την αλήθεια σου να τον προσεγγίσει, να του ανοίξει αυτέ τι διόδου επικοινωνία και μετά αυτό ξέρει που θα ψάξει. Για να Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το, στο κομμάτι του bullying. Mm -hmm. ε, και μου είπατε ότι είστε ένα άνθρωπο ο οποίο έχει βιώσει ναι, bullying σε ναι. μικρή ηλικία mm -hmm. και προχωρήσατε στην συγγραφή βιβλίων mm -hmm. που αναφέρονται στο bullying. Mm -hmm. Πώ ήταν να γράφετε γι' αυτό, ε, Ήταν λυτρωτικό. Ήταν κάτι που είχα πάντα στο μυαλό μου. Mm -hmm. Το βιβλίο για το bullying ήταν περίπου το. 10 Δέκατο, νομίζω, βιβλίο στη σειρά. Δηλαδή, δεν ήμουν πια καινούριο στο χώρο. Ε, και ήταν ένα θέμα που πάντα ήθελα να αγγίξω. Ε, βγήκε τη σωστή στιγμή. Εγώ ποτέ δεν πιέζω τα θέματα μου και το γράψιμό μου γενικά. Δηλαδή, μπορεί να περάσει ένα μεγάλο διάστημα. Στην καραντίνα, α πούμε, δεν μπορούσα να γράψω. Γιατί, Δεν ξέρω. Ενώ σε άλλου υπόθηκε ότι ήταν και... λίγο πιο δημιουργική ναι, η περίοδο. Και χέρι. πιέστηκα, γιατί έλεγα Τώρα έχω τον χρόνο, τώρα έχω το πλαίσιο, έχω αυτό όλο που θα με κάνει να συγκεντρωθώ. Και δεν έβγαινε με τίποτα. Και, και, κάποια στιγμή είπα ότι κοίτα, εντάξει, χαλάρωσε, άστο, αυτό θα έρθει μόνο του. Όπω έρχονταν κάθε φορά mm -hmm. και ετσι γίνεται. Οπότε το βιβλίο για τον Μπούλινγκ ήρθε τη στιγμή που εγώ αισθάνθηκα έτοιμο να μιλήσω γι' αυτό. Είναι τέσσερι ιστορίε μέσα στο βιβλίο, με οχτώ διαφορετικού ήρωε που όμω με έναν τρόπο ενώνονται προ το τέλο. Δηλαδή όλοι αυτοί στο τέλο θα συναντηθούν σε έναν δρόμο κοινό, μεγαλώνοντα, γιατί το βιβλίο είναι μπροστά και πίσω στο χρόνο. Mm -hmm. Η μία δε ιστορία, πρέπει να σα πω, του βιβλίου, που για μένα είναι πιο ουσιαστική αλλά και πιο σκληρή, ο εκδοτικό μήκο η Άγκυρα δεν ήθελα να την βάλουμε μέσα. Όταν λοιπόν φτιάξαμε το βιβλίο, το οποίο πρέπει να σα πω ότι έχει ένα πολύ ιδιαίτερο στήσιμο, γιατί είναι ένα graphic novel, είναι σε μορφή διάλογη κόμικ. Έχει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη εικονογράφηση και, από τον Μιχάλη Τεβίλη. Κάτι πρωτότυπο, έτσι. Ναι. Για νομίζω, τα δεδομένα τη νο, Ελλάδα. Νομίζω πω ναι, πραγματικά. Και είμαι πολύ περήφανο για αυτό το βιβλίο. Μου είπαν λοιπόν ότι αυτή την ιστορία Νίκο δεν θέλουμε να τη βάλουμε μέσα. Και όταν είπα γιατί, γιατί του φάνηκε πάρα πολύ σκληρή. Και είπα πραγματικά φθόρμητα ότι αν είναι να μην μπει αυτή η ιστορία, δεν θέλω καν να βγει το βιβλίο. Αν είναι δηλαδή να μιλήσω στα παιδιά, ωρεοποιώντα τα πράγματα, δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω. Ή θα πούμε την αλήθεια, βεβαίω εννοείται χρησιμοποιώντα τη γλώσσα που να χρησιμοποιήσει όταν μιλά σε μικρότερα παιδιά και όλο αυτό το πλαίσιο. Αλλά να πούμε αλήθεια. Το εντυπωσιακό ήταν ότι τελικά μπήκε βέβαια η ιστορία mm -hmm. στο βιβλίο, δεν θα γινόταν αλλιώ. Όμω, στο 90% των παρουσιάσεων που έχω κάνει από τότε για αυτό το βιβλίο και εδώ και στο εξωτερικό, γιατί το παρουσίασα και σε πολλά ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, και αυτέ οι παρουσιάσει πρέπει να είναι πάνω από 100 αυτή τη στιγμή, στο 90% λοιπόν, όλοι ασχολιόντουσαν με αυτή την ιστορία όταν θέλαμε να μου παρουσιάσουν κάτι. Είχαν δουλέψει πάνω σε αυτή την ιστορία ή αυτή του είχε αγγίξει περισσότερο. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι κάτι μαγικό, αυτή είναι η δύναμη τη αλήθεια. Όταν πει την αλήθεια σου στον άλλον, είναι σίγουρο ότι και εκείνο η δική σου αλήθεια θα βρει μια δική του αλήθεια. Έτσι λειτουργούν και τα πρότυπα εξάλλου. Mm. Δηλαδή γι' αυτό καμιά φορά μιμούμαστε ανθρώπου ή του προσέχουμε γιατί κάτι βρίσκουμε ή νομίζουμε ότι μα ανοίγουν ένα δρόμο για να περπατήσουμε κι εμεί. Με κάποιο τρόπο συνδεόμαστε. Ναι, 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 ακριβώ. Και νομίζω ότι έτσι λειτουργεί και εδώ το πράγμα. Καλό είναι λοιπόν να μοιραστούμε τι ιστορίε μα και τι αλήθειε μα, και ειδικά σε τέτοια θέματα, γιατί μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε από αυτό. Σίγουρα. Και ειδικά όταν uh, πρέπει να δείξουμε και το πόσο σκληρό είναι το bullying για να μάθουν. Γιατί κάποιοι που δεν έχουν πάθει, δεν έχουν μάθει. Yeah, Ακριβώ. Mm. Όχι απλά σκληρό. Είναι, είναι, είναι τοξικό, είναι δηλητηριώδε. Είναι απίστευτο στην εποχή μα. Να ακούμε να αυτοκτονούν παιδιά α, για τέτοιε συμπεριφορέ. Και έχουμε και εδώ ένα μότο στο, στην εκπομπή. Ε, κάθε μέρα κλείνουμε την εκπομπή μακριά από τοξικού ανθρώπου. <laughs> και να είμαστε πάντα με ανθρώπου που μα χαρίζουν χαρά, χαμόγελο και αγάπη. Ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Νομίζω ότι αυτό στο... θα πρέπει να γίνει ναι. μότο στη ζωέ όλων. Έτσι. Ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο καινούριο μου βιβλίο, το Απαιτείται mm -hmm. πολύ Κολόγοι για να γίνει νέο, είναι αφιερωμένο σε αυτό, στην ομάδα υποστήριξη. Ότι ό,τι και να κάνει στη ζωή σου, χρειάζεσαι να έχει δίπλα σου και αυτό θέλει μια σοφία για να το δημιουργήσει και μια εμπειρία. Μια ομάδα ανθρώπων που θα υποστηρίζουν και σένα το όνειρό σου. Και να διώξει μακριά του ανθρώπου που με τον τρόπο του το, το πυρπολούν. Και ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. Παντού. Ακόμα και κάποιοι που μπορεί να του αισθανόμαστε ότι είναι φίλοι. Αλλά για μένα, ξέρετε, ο φίλο δεν φαίνεται στα δύσκολα, ο φίλο φαίνεται στα καλά. Ναι. Στα δύσκολα, ίσω είναι εύκολο κάποιο να, να σου συμπαρασταθεί, ναι, γιατί και κάπου μέσα του και είναι ανθρώπινο, λέει ευτυχώ που δεν συμβαίνει σε μένα. Ναι. Στη χαρά όμω του άλλου και στην επιτυχία, εκεί φαίνεται ο πραγματικό φίλο πόσο πραγματικά συμμετέχει και το χαίρεται και το απολαμβάνει. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το βιβλίο που θα παρουσιάσετε mm -hmm. σήμερα. Απαιτείται πολύ χρόνο για να γίνει νέο. Mm. Γιατί αυτό ο τίτλο. Λίγο εντριγκαδόρικο. Ε? Ναι. Και το γίνει με διαφορετικό. Χρώμα γραμμένο ναι. στο βιβλίο, γιατί δεν ήθελα ποτέ κάποιο να νομίζει ότι εννοώ μείνει νέο. Ναι. Δεν είναι αυτό το μήνυμα του βιβλίου. Ξέρετε, εγώ ήμουν ένα άνθρωπο που αργά στη ζωή μου είδα τα μεγάλα μόνιρα να γίνονται πραγματικότητα. Όχι τυχαία, ενώ με τι επιλογέ που έκανα, άλλαξα καριέρα μετά τα 35 μου. Για πολλά χρόνια ασχολιόμουν με άλλα πράγματα, με το εμπόριο. Ήμουνα brand manager στην εταιρεία Lacoste. Έκανα μια πολύ μεγάλη καριέρα και σε μια εταιρεία που αγαπούσα πάρα πολύ. Mm. Αλλά όλη αυτή η δουλειά με κρατούσε πάρα πολύ μακριά από τον αθλητισμό που ήταν πάντα η μεγάλη μου αγάπη. Και ενώ μεγάλωνα και όλοι θεωρούσαν ότι αυτό το κεφάλαιο είχε κλείσει για μένα, μένα μέσα μου μέτρωγε. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να πάρω μια πολύ δύσκολη απόφαση. Να επιστρέψω στην εκπαίδευση, είμαι και δάσκαλο, mm -hmm. ε, σε μια περίοδο που τα πράγματα ήταν λίγο πιο εύκολα για να διοριστεί. Αλλά ήταν δύσκολο γιατί ξέρετε, φεύγοντα από μια εταιρεία που σου παρήχε αυτό το χρυσό πακέτο, ξέρετε, που το είχε σε όλο τη το μεγαλείο, πολύ μεγάλε αμοιβέ, μπόνου, πληρωμένα τηλέφωνα, κινητάρου. Αυτά τα ψέματα είναι αυτό το οποίο ζητάμε οι περισσότεροι ναι. έτσι, στη ζωή μα. Γι' αυτό που κυρίω στέκεται περισσότερο mm -hmm. κόσμο βλέποντα το απ' έξω. Αλλά ήταν κάτι που το πλήρωνα πάρα πολύ ακριβά. Όταν χώτισαν δηλαδή εκείνε οι ώρε στο γραφείο 2 η ώρα τη νύχτα, 3 η ώρα τη νύχτα, τα μισά το κυρίακα του κόσμου να δουλεύω, να ταξιδεύω σαν ναυτικό και να είμαι μακριά κυρίω από αυτά που αγαπάω πάρα πολύ, εγώ δεν ήμουν ευτυχισμένο. Παρότι σα λέω, ήμουν σε μια δουλειά με την οποία ήμουν ερωτευμένο mm -hmm. στην κυριολεξία. Και αποφάσισα λοιπόν να φύγω, πηγαίνοντα mm -hmm. στην εκπαίδευση, που σημαίνει τα δύο πρώτα χρόνια ω αναπληρωτή δάσκαλο, το καλοκαίρι ταμείο ανεργία. Κα καταλαβαίνετε τώρα mm -hmm. ποια ήταν η σύγκριση. Mm -hmm. Αλλά δεν με άγγιξε καθόλου. Ενώ όλοι γύρω μου φοβόντουσαν, εμένα ήταν σαν να μην συνέβη. Γιατί υπήρξε αυτή η ευτυχία. Και καταλάβαινε ότι είναι ο τρόπο για να προσεγγίσω τον ιό μου. Κάνοντα λοιπόν αυτό, ξεκινάω και πάλι να κάνω αθλητισμό και ξαφνικά ανοίγονται άλλοι δρόμοι μπροστά μου. Δηλαδή, κατακτώ το πανελλήνιο πρωτάθλημα στο αγώνισμά μου 11 φορέ τα επόμενα χρόνια, γίνομαι 6 φορέ Βαλκανιονίκη και σε πολύ μεγάλη ηλικία πρωταθλητή Ευρώπη στο Ακόντιο. Και γράφω τα 14 μου βιβλία. Όλα αυτά δεν ήταν, ξέρετε, ακριβώ στόχο, αλλά όταν ανοίγει πόρτε Κάνοντας αυτό που ζητάει η καρδιά σου, μερικά πράγματα έρχονται με έναν τρόπο. Αρκεί να είσαι ανοιχτός και να έχει έτσι τις σου έτοιμες να αρπάξεις κάποιες ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν. Άρα λοιπόν αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο κυρίως ε, μηνύματος θα έλεγα σε όλο τον κόσμο. Του να πάρει το χρόνο του. Έχουμε μία τάση όλοι να συγκρινόμαστε με τι επιτυχίε των άλλων και να λέμε Α, εκείνο το έκανε τότε, αυτό το έκανε εκεί, εκείνο έχει φτάσει εδώ, α πούμε πήραν τα χρόνια, δεν προλαβαίνω. Πού να ξεκινήσω τώρα στα 60 μου λέει ο άλλο να μαθαίνω κινέζικα. Πολύ δύσκολο. Εγώ θα το ήθελα πάντα. Πού να ταξιδέψω τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά, αρχίει να το θέλει. Ποτέ δεν είναι αργά. Και πιστεύω πάλι ότι ουσιαστικά νέο, αν το θέλει, γίνεσαι μόνο μεγαλώνοντα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ζωή είναι ένα δώρο που μας δίνεται, σαν ένα πακέτο δηλαδή, που έχει ένα δώρο μέσα, μόνο που είμαστε υπεύθυνοι εμείς του ότι θα βάλουμε μέσα αυτό το πακέτο. Και είναι σημαντικό, όταν θα το ανοίξουμε, να έχουμε και τη χαρά του παιδιού που ανοίγει ένα δώρο, αλλά και τη σοφία ενός μεγάλου ανθρώπου που μπορεί να εκτιμήσει το περιεχόμενο του δώρου. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μικρή ηλικία, κακά τα ψέματα. Αυτό μπορεί να γίνει σε μεγάλη ηλικία. Θέλει με, με την οριμότητα ναι, για έτσι, να το εκτιμήσεις έτσι. αυτό. Έτσι. Βέβαια ζούμε και στην εποχή της ταχύτητας. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό βοηθάει ή όχι. Όλα γίνονται τόσο γρήγορα mm. και μεγαλώνουμε και πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι συμβαίνει αυτό που λέτε απόλυτα, αλλά είναι ένας λόγος παραπάνω να γυρίσουμε και να στραφούμε σε τέτοιες σκέψεις και σε ένα τέτοιο τρόπο ζωής, γιατί διαφορετικά θα αντιχάσουμε την παρτίδα από τα χέρια μα. Και αυτό δεν είναι ωραίο. Τα χρόνια περνάνε. Και ξέρετε, όλο αυτό ο φόβο που καταλαβαίνω γύρω μου, στο πιστόφυλλο του βιβλίου γράφει, και είναι αλήθεια, έτσι ξεκίνησα να αυτό το βιβλίο, παρατηρούσα πόσο χαρούμενοι είμαστε όλοι όταν μα λένε χρόνια πολλά ή πόσο χαρούμενοι κάνουμε του άλλου όταν λέμε χρόνια πολλά. Και όταν τελικά αυτή η ευχή πιάνει, που σημαίνει ότι έζησε, μεγάλωσε και ζει αυτά τα χρόνια, τα πολλά που σου ευχηθήκαν τόσα χρόνια, εσύ κάνει τα πάντα για να το κρύψει. Δεν είναι οξύμορο. Αυτά είναι παράσιμα τα χρόνια που περάσαν. Γιατί είσαι εδώ. Δείτε πόσου ανθρώπου έχουμε χάσει κατά τη διάρκεια τη ζωή μα, ο mm. καθένα. Και νέου και μεγάλου. Εγώ χάσα και του δύο γονεί μου μέσα στον COVID. Φανταστείτε, μαζί μπήκαν στο ίδιο ασθενοφόρο και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω. Αυτό. Είναι πολύ σοκαριστικό γιατί ένα, σοκαριστικό γιατί ένα σπίτι γεμάτο ζωή. Μεγάλη άνθρωψη ηλικία, mm. αλλά ήταν γεμάτη ζωή. Ήταν ένα σπίτι που είχε και του δύο γονεί μέσα. Και σε ένα βράδυ δεν έμεινε κανένα. Εκεί λοιπόν. Πώ θε... το βιώσατε αυτό. Ε δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν και οι συνθήκες άγριες. Δεν ήταν μόνο το ότι χαθήκαν δύο άνθρωποι, είναι και ο πώς χαθήκαν. Το ότι δεν μπορούσες να πλησιάσεις. Μπήκαν μόνοι τους σε ένα στενοφόρο, δεν τους ξανά είδες ποτέ. Δεν έστειλε ποτέ ρούχα για να τους ντύσεις. Δεν είχε κανέναν άνθρωπο στην κηδεία. Δύσκολα πράγματα. Ναι. Δύσκολα. Αυτό σας βοήθησε για να εξωτερικεύσετε κάτι γράφοντας. Με απελευθέρωσε σε πάρα πολλά κομμάτια της ζωής μου. Γιατί οι περισσότεροι συγγραφεί, ε, ας πούμε, πιάνονται από κάποια τέτοια άσχημα γεγονότα mm. και αρχίζουν και δημιουργούν. Εμένα με απελευθέρωσε και σε πολλά προσωπικά ζητήματα αυτό. Mm. Δηλαδή, είδα πολλά πράγματα εντελώ διαφορετικά στη ζωή μου. Όπω. Ε, δεν θα ήθελα να αναφερθώ αυτή τη mm. στιγμή σε πολλέ λεπτομέρειες, γιατί σου δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο, αλλά θέλω να πω ότι κάποια πράγματα που για πολλά χρόνια με προβληματίζανε. Ε, τα είδα εντελώ πιο απελευθερωμένο. Είναι αυτά τα κουτάκια που ξεκλειδώνουν όταν. και ε, με μια διάθεση εξομολόγηση στον κόσμο που εγώ θεωρούσα ότι αξίζει να το μοιραστώ μαζί του. Αυτό κυρίω. Αυτό που λέμε η δύναμη τη αλήθεια, που καμιά φορά να το ξέρουμε, το κρα, την κρατάμε μέσα μα. Ναι. Και τελικά καταλαβαίνει ότι επειδή μέσα σε μια στιγμή μπορούν να αλλάξουν τα πάντα στη ζωή και ότι δεν θα είσαι εδώ για πάντα, και δεν θα έχει τι ευκαιρίε και το μυαλό που έχει τώρα. Αν πραγματικά λοιπόν κάτι αισθάνεσαι ότι θα σου κάνει καλό, κάτω σήμερα. Δεν υπάρχει αύριο. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι στη στιγμή μα. Το λέμε, αλλά ναι. δεν το συνειδητοποιούμε. Και πρέπει να το κάνουμε. Ναι, πρέπει να το κάνουμε. Να το αντιλαμβανόμαστε και να το κάνουμε. Ναι. Τώρα, κακά τα ψέματα. Έχετε ένα μεγάλο βιογραφικό, και ειδικά στη συγγραφή, mm. 14 βιβλία. Mm. Ε, ποιο πιστεύετε ότι μέχρι στιγμή είναι το νούμερο ένα για εσά. Είτε, είτε συναισθηματικά ναι. είτε συγγραφικά. Οι κορυφές μέσα μας Είναι το βιβλίο που έγραψα πριν 5-6-7 χρόνια, αν θυμάμαι mm -hmm. καλά. Είναι ένα πάρα πολύ προσωπικό βιβλίο, γιατί είναι το ημερολόγιο ουσιαστικά που κρατούσα στην προσπάθειά μου πριν μερικά χρόνια να ανέβω στο Κιλιμάτζαρο, σε μια φιλανθρωπική μεγάλη. Ε, ανάβαση που κάναμε τότε με την θρηλυκή Μαρτίνα Ναυρατήλοβα η οποία εκείνη τη χρονιά, την τενίστρια ίσω οι μεγαλύτεροι Α, ναι, ναι. τη θυμούνται, μιλάμε για ένα θρύλο του τέννη, η οποία εκείνη τη χρονιά είχε χτυπηθεί με τον καρκίνο του μαστού και μπήκε μπροστά, καλώντα αθλητέ από όλο τον κόσμο να τη συνοδεύσουν σε αυτό το διπορικό, ακριβώ για να δείξει τον κόσμο ότι τίποτα δεν είναι ικανό να σε κρατήσει μακριά από του στόχου και τα όνειρά σου, αν πραγματικά το θέλει. Και έκανα μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να είμαι κοντά τη, γιατί για μένα ήταν πάντα πρότυπο η Μαρτίνα, όλη μου τη ζωή ήταν ένα φάρο. Που την έβλεπα μπροστά γιατί είχε κάποια χαρακτηριστικά η ζωή τη που μπορούσα να ταυτιστώ κι εγώ μαζί τη. Και όταν μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να παλέψω μαζί της για κάτι τόσο σημαντικό, πραγματικά ήταν σαν να φτιάχτηκε κάτι για μένα. Όταν μπήκα λοιπόν σε αυτή την ομάδα, και κυρίω όταν επισκεφτήκαμε τι παραγκουπόλες του Ναϊρόμπι για να γνωρίσουμε τα παιδιά για τα οποία προσπαθούσαμε να συγκεντρώσουμε χρήματα, γιατί η προσπάθεια αυτή ήταν να συγκεντρώσουμε χρήματα ο καθένα από τη χώρα του για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Εκεί έφαγα ένα... το μεγαλύτερο χαστούκι τη ζωή μου. Γιατί έφτασα σε μια περιοχή που μα είχαν βάλει να υπογράψουμε από το κράτο τη Κένια ειδικέ άδειε, όπου λέγανε ότι περνώντα αυτή την πόρτα εδώ, σε μια περιοχή 20 τετραγωνικών χιλιόμετρων με 700.000 ανθρώπου, το επίσημο κράτο δεν μπορεί να σου παρέχει κανένα είδου βοήθεια. Άρα, λαμβάνει όλη την ευθύνη εσύ. Η βία ήταν σε ακραία σημεία. Τα παιδιά αυτά ήταν σε ποσοστό 80% χωρί γονεί και γεννημένα με AIDS. Ζούσαν μέσα σε κάποιε τρύπε το έδαφο και σε γούρνε που βλέπαμε. Με τα νερά τη βροχή και εκεί που κατέληγαν τα λίμματα τη πόλη, όπου επέπλεαν ψόφια ζώα, αυτά τα παιδάκια έπαιζαν και πίνανε νερό από εκεί. Και το πρώτο πράγμα που σου ζητούσαν να του δώσει ω δώρο, όταν σε πλησίαζαν, δώρο, mm -hmm. ήταν η καραμέλα που είχε στο στόμα σου και μασούσε. Ούτε χρήματα <laughs> ούτε παιχνίδια. Εκεί λοιπόν τρώσε ένα πολύ μεγάλο χαστούκι και ντρέπεσαι και για τι στιγμέ που δεν ήταν το ίντερνετ καλό στο σπίτι και εσύ ήσουν βαθιά δυστυχισμένο και για τι στιγμέ που δεν ήταν ζεστό το νερό σου έπρεπε και για τι στιγμέ που δεν σου μαγείρεψαν το αγαπημένο σου φαγητό. Όταν έλειπε αυτά τα παιδιά. Εκεί παθαίνει σίγουρα ένα τεράστιο σοκ. σοκ. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε αυτή την ανάβαση. Και συνέβη και κάτι πολύ σημαντικό για μένα εκεί στην κορυφή του Κιλιμάτζαρου. Για από τις 27 που ξεκινήσαμε, οι 11 καταφέραμε να φτάσουμε. Η Μαρτίνα Ναυρατήλοβα πέθανε πνευμονικό είδημα και εγώ το να πεθάνει την τέταρτη μέρα τη ανάβαση. Και είχαμε και άλλε δύο πάρα πολύ μεγάλε απώλειε. Που ξέρετε, αυτό σε γεμίζει και με φόβο γιατί 200 άνθρωποι το χρόνο πεθαίνουν στην προσπάθειά του να ανέβουν ναι, mm. ναι, το Κιλιμάτζαρου. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Μιλάμε... Έχει όμω και μια δύναμη. Για να τα καταφέρει. Ναι, ναι, ναι. 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 Με αυτό ήθελα να βγάλω από το βιβλίο, mm. γιατί κάθε βράδυ που έμπαινα στη σκηνή μου και ξεκίνησα να αυτό, αυτό το ημερολόγιο, οι σκέψει το βράδυ ήταν μαύρε. Και το πρωί για κάποιο λόγο ήταν λαμπερέ, βρε παιδί μου, φωτεινέ. Και ναι, αυτό που είναι... συνήθω όταν ξημερώσει θα όλα γεννημένη. καλύτερα. <laughs> και ξέρετε, εγώ ξεκίνησα να κάνω αθλητισμό πριν πάρα πολλά χρόνια. Όταν είχα δει την Άννα Τιβερούλη να κερδίζει εκείνο το χρυσό μετάλλιο στην Αθήνα στου Πανευρωπαϊκού το 82. Και θυμάμαι ότι ήμουν ένα μικρό παιδί τότε με όλα αυτά που σα έλεγα και έβλεπα τον αθλητισμό διέξοδο να δώσω απάντηση στα προβλήματά μου. Και όταν είδα λοιπόν αυτή την επιτυχία και είδα αυτή την ελληνική σημαία και να ανεβαίνει και τον κόσμο να ψάχνει τον εθνικό ύμνο, κόλλησα. Και είπα ότι αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου και ίσω κάποτε μου δοθεί ευκαιρία να ανεβάσω κι εγώ μια ελληνική σημαία κάπου και να βρω τον προορισμό μου. Ξεκίνησα λοιπόν να κάνω αθλητισμό με όλα αυτά τα προβλήματα που σα είπα. Έκανα πανηλό ρεκόρ, μπήκα εθνική ομάδα και το θαύμα αρχίζει να συμβαίνει γιατί ο προπονητή Άννα με καλεί να πάνε να, πάει να μαζί του. <laughs> και ήταν τρομερή ευκαιρία Εμένα. για μένα και γνωριστήκαμε με την Άννα, ήρθαμε κοντά και σήμερα που σα μιλάω, είμαστε 25 χρόνια παντρεμένοι. Δηλαδή περίεργα πράγματα. Όταν έφευγα λοιπόν για το κυλιμάτζαρο, η Άννα έβγαλε και έβαλε στην τσάντα μου μία, ένα αντικείμενο. Μια σημαία να έχω μαζί μου. Και μου είπε: αυτή τη σημαία, και όταν θα φτάσει επάνω στην κορυφή, άνοιξε την, να βγάλει μια ώρα φωτογραφία, να τη θυμόμαστε. Και έτσι έγινε. Όταν έφτασα λοιπόν επάνω, άνοιξα τη σημαία, έβγαλε τη φωτογραφία, τη δίπλωσα, γύρισα πίσω. Ξέρετε όμω όταν γύρισα πίσω. Συντοπίσω ότι αυτή η σημαία δεν ήταν μια οποιαδήποτε σημαία, ήταν η ίδια σημαία τη νίκηση στου πανευρωπαϊκού. Που μένα πριν 30 χρόνια με είχε κάνει να ξεκινήσω αυτή την πορεία στον αθλητισμό. Κατά Μπορεί μέχρι τότε να μην είχε ανοίξει για μένα για μια τόσο μεγάλη επιτυχία, αλλά άνοιγε για αυτά τα παιδιά των παραγκουπόλων του Ναϊρόμπι. Και ξέρετε, η Ελλάδα είχε έρθει πρώτη στη συγκέντρωση χρημάτων mm -hmm. και με τα χρήματα που μαζέψαμε, φέραμε 1500 παιδιά από εκείνα τα σλάμ με υποτροφίε στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη με κέντρο τον αθλητισμό. Αν λοιπόν με ρωτήσετε αν συνέβη κάτι μαγικό σε όλη αυτή την πορεία, θα σα πω δεν συνέβη τίποτα μαγικό. Το πιο μαγικό πράγμα ήταν ότι εγώ κατάφερα να μείνω καλά κρατημένο στο όνειρό μου για 30 χρόνια. Και αυτό θέλω να πω και στον κόσμο. Α φτιάξει τα όνειρά του όσο πιο μεγάλα μπορεί στη ζωή του. Α μην πιστέψει όλη αυτή την τοξικότητα του. Δεν είσαι ικανό, δεν είσαι ταλαντούχο, δεν είσαι όμορφο, δεν είσαι εκείνο, δεν είσαι τ' άλλο. Και α και τα πράγματα έρχονται. Είναι πραγματικά πάρα πολλά τα μηνύματα που μα χαρίζετε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. <laughs> νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για δύο ολόκληρε ώρε και παραπάνω. Ευχαριστώ πάρα πραγματικά. Πάρα πολύ. Είστε αυτό που ονομάζουμε άνθρωπο σχολείο. <laughs> Μεγάλη κουβέντα, αλλά σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε πάρα λοιπόν πολύ. θα σα απολαύσουμε και σήμερα στη σκηνή. Παχαρώ πάρα πολύ στο να σα δω. Βιβλιοπολίο επίπεδο. Και όποιο πραγματικά μα ακούει αυτή τη στιγμή και θέλει, του υπόσχομαι ότι θα είναι ένα παρείσθητο βράδυ με πολύ ωραία κουβέντα και έτσι θα φύγουμε νομίζω όλοι με μια ψυχική ανάταση. Κάθε επιτυχία σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Ναστε Πάμε καλά. σύντομα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σύντομο αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας σημείο.